σε μια εφημερία στην Ορθοπαιδική Κλινική. Μπαίναμε στο νοσοκομείο την Παρασκευή και βγαίναμε Δευτέρα μεσημέρι. Ήρθα αντιμέτωπος με ένα δύσκολο περιστατικό. Στην αρχή ο διευθυντής είπε να κάνω εγώ την εγχείρηση και μετά ο επιμελητής μου είπε να αποτραβηχτώ γιατί ήταν πελατειακό. Έτσι το χαρακτήρισε. Την επόμενη μέρα ζήτησα να μου εξηγήσουν τι σημαίνει πελατειακό. Εμείς οι ειδικευόμενοι γιατροί ήμασταν έρμοι στις διαθέσεις του εκάστοτε επιμελητή. Αποφασίσαμε το 1994 μαζί με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να δημιουργήσουμε την ένωση ΣΕΙΑΠ, Σύλλογος Ειδικευόμενων Ιατρών Αθηνών και Πειραιός. Η σχέση μου με τον συνδικαλισμό άρχισε στοχεύοντας στη βοήθεια των νεότερων συναδέλφων, οι οποίοι αγωνιούσαν όπως και εγώ για την επιστήμη τους. Απέκτησε δύναμη σε ελάχιστο χρόνο. Δημιουργήσαμε επιτροπές σε όλα τα νοσοκομεία και το περιοδικό Νέοι Γιατροί, το οποίο πήγαινε σε 3.500 ειδικευόμενους. Έπειτα με την παράταξη Νέοι Γιατροί μπήκαμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θέλαμε να συμμετέχουμε στα όργανα των αποφάσεων που αφορούσαν την εκπαίδευση των νέων γιατρών. Αυτή η παράταξη κατάφερε να γίνει δεύτερη δύναμη στον ιατρικό χώρο. Πιστεύουμε ότι οι νέοι γιατροί μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα. Από εκεί και πέρα άρχισα να βλέπω και μακροοικονομικά την υγεία. Πώς μπορούμε δηλαδή να πετύχουμε την καλύτερη ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα το σχετικό μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ. Να αποκτήσω μια επιστημονική σκέψη πάνω σε αυτό. Έπειτα αποφάσισα να φύγω από το ΕΣΥ και άνοιξα το ιατρείο μου στα Πετράλωνα με γραμματέα τη μητέρα μου. Όλοι με ήξεραν ως ο γιος της Πόπης που έγινε γιατρός. Γεννήθηκα στο Μοσχάτο και μεγάλωσα στα Πετράλωνα. Όταν ήμουν 2,5 ετών, ο αδερφός μου 7, οι γονείς μου χώρισαν. Για κάποιο λόγο ο πατέρας μου κερδίζει την επιμέλεια και μας βάζει εσόκλειστους σε μια σχολή, όπου η μητέρα μου μπορούσε να μας βλέπει μία φορά το μήνα. Η σχολή ήταν για ορφανά του Ασημακόπουλου, έτσι λεγόταν, όπου μείναμε 4 χρόνια. Από την άλλη, η μητέρα μου άρχισε να αναπτύσσεται οικονομικά. Άνοιξε το δικό της μαγαζί με νηφικά στον Ταύρο και στην Αγία Εκατερίνη, στα Πετράλωνα, σε ένα πατάριο που από πίσω έχει μια τυφλή γκαρσονιέρα. Ένα μεσημέρι καλοκαιριού, ο πατέρας μου μας είπε: «Θα πάμε στη μητέρα σας». Δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε ούτε τους φίλους μας. Μας πήγε στα Πετράλωνα και μας λέει: «Τη βλέπετε εκείνη την πόρτα? Εκεί θα μπείτε, είναι η μητέρα σας». Όταν την είδα, ένιωσα χαρά, συγκίνηση, λύτρωση. Έγινε ο ήρωάς μου γιατί ήταν και μητέρα και πατέρας μαζί. Ζούσαμε σε μία γκαρσονιέρα. Εγώ κοιμόμουν με τη μητέρα μου σε ένα κρεβάτι και ο αδερφός μου στο χολ. Τις περισσότερες ώρες ήμασταν μέσα στο μαγαζί της μητέρας μου όπου δουλεύαμε. Θυμάμαι όταν είχα ένα ποίημα το μαθαίναμε όλοι μαζί δένοντας μπομπονιέρες. Προφανώς όλα αυτά που έζησα με επηρέασαν. Ήμουν κακός μαθητής στο δημοτικό και φοβερά ανορθόγραφος και εγώ και ο αδερφός μου. Έμεινα μεταξεταστέως στις εισαγωγικές για το γυμνάσιο. Θυμάμαι ότι χτιζόταν μια οικοδομή κοντά στο μαγαζί της μητέρας μου και έρχονταν οι εργάτες και τις έλεγαν να γίνουμε τεχνίτες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας μου. Αλλά η μάνα μου αντιστεκόταν, διότι ήθελε να σπουδάσουμε. Θα μπορούσα να είχα γίνει οικοδόμος. Όλα είναι ένα κλικ.